Καλησπέριζω τους κύριους χρηματιστές. Τι νέα το χρηματιστήριο, ανέβηκε η επεισοδική Tom Jones. Έχεις εσύ μούρι να ερευνηθείς το χρηματιστήριο, ρε. Έχω μούρι, αλλά δεν τη φέρνω μαζί μου στη δουλειά. Μάλιστα. Πέρα μας τώρα εμάς δύο καπουτσίνο, άντε. Μάλιστα. Άντε πήγαινε. Κοίταξε τώρα αυτός. Ηρωνεύεται το χρηματιστήριο, ο Καράφλας. Εντάξει, τώρα μην δίνει σημασία. Σκέφτομαι ότι σε λίγο αλλάζει ο χρόνος. Είναι έγκυρη πηγή. Ας τις πηγές. Τώρα σου μιλάω για μιλένιουμ. Καταλαβαίνεις το. Αυτό δηλαδή συμβαίνει μια φορά στα χίλια χρόνια. Μα τι μας λες τώρα. Εδώ η τεχνοκρατική κάνει λιμιτά μια φορά στα 2.000 χρόνια και έκανε. Κάτσε ρε σε γέννα. Δηλαδή είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα. Γιατί. Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα στη ζωή από τις συμμετοχές. Τα αμοιβαία. Τα αμοιβαία ρε. Εδώ μιλάμε για μιλένιουμ. Αλλάζει η χιλιετία. Λοιπόν, ξέρεις αυτό το πράγμα σε τι δρόμο θα μας βγάλει. Δεν ξέρω εσένα, εμένα πάντως θα με βγάλει σε Σοφοκλέους. Και εσύ με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς θα μείνεις στους πέντε δρόμους. Άιτε. Ρε Σιγιάννη, θυμάσαι τι ωραία που είμαστε πριν κάνει πάνω το χρηματιστήριο. Ωραία, περασμένα ξεχασμένα τώρα. Τι περασμένα ξεχασμένα. Είμαστε ωραίοι, άνετοι, ξυπνάγαμε. Πήγαμε μια εκδρομούλα σε κανένα νησάκι. Mm. Τώρα συνομίζεις δηλαδή ότι με τη ζωή που κάνεις μπορεί να πας εκδρομή σε νησάκι. Ας μου κάψουν εμένα τα χαρτιά και τα αγοράζω το νησάκι, μεγάλε. Δεν ξέρω πάντως. Εγώ φοβάμαι ότι η νέα χιλιετία μας επιφυλάσσει άσχημες εξελίξεις. Είναι έγκυρη πηγή. Ρε άστες πηγές. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται γύρω μας. Εδώ μέχρι οι Αμερικάνοι στο Σιάτλ κατεβήκαν στους δρόμους. Βέβαια δεν πάνε να κατεβήκαν όπου θέλουν. Ο Ντάουν Τζόουνς δεν πρέπει να κατέβει. Δεν ξέρω εγώ. Σκέφτομαι δηλαδή να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Δηλαδή. Να τα φροντίσω όλα, να φύγω να πάω στο χωριό μου να ανοίξω ένα ταβερνάκι. Φρέγαζε, στο χωριό Ελδέν ανοίξει αν θες να ταυτίσεις το τάλιρο. Άστα ταβερνάκια κι αυτά. Σηκώνομαι 6 ώρα το πρωί. Ναι, 6 ώρα. Δικά εσύ. 9. 9 αρχίζει η συνεδρίαση. Κόλλημα έτσι. Α συνεδριάσει, μωρέ. Να ακούω τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Τα κινητά θα κελαϊδάνε, βρε. Ξέρεις, βρε, όλη στην επαρχία είναι τσοκαδόροι. Αυτοί μας κάναν ανθρώπους εμάς εδώ στο χρηματιστήριο, ρε. Ήθελα να ξέρω, δηλαδή, με συγχωρείς. Δεν νιώθεις να σου λείπει αέρας. Μη μου λες για αέρα, σε παρακαλώ. Είμαι ανοιχτός με 6 εκατομμύρια και παρατρελαθώ. Σε παρακαλώ, αν θες, όχι αέρα. Με εσύ δεν λέω για αυτό τον αέρα, ξεκόλα. Μιλάω να παίρνεις ανάσα και να γεμίζουν τα πνευμόνια σου αέρα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι τσέπες μου να γεμίζουν. Φράκα, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να πάρει. Δηλαδή, δυστυχώς, είσαι ένα τελειωμένο πρεζάκι της Σοφοκλέους. Και τους Wall Street, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τη μεγάλη απόφαση. Δηλαδή. Τελείωσε. Μέσα στο Millennium θα κάνω φοβερές αλλαγές. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα θα απαλλαγώ από το κολοκυνητό. Δηλαδή. Θα το πετάξω στα σκουπίδια, δεν ξέρω τι θα κάνω. Το σπάσω, θα το χαρίσω. Καρσόν! Καρσόν! Παρακαλώ. Έχεις κινητό. Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, τώρα έχεις. Στο χαρίζω. Πάρ' το να σερβίσεις και να μιλάς. Ωπ, μεγάλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε φιλήσω. Ρε, ας τα φιλιά, ρε. Τι γίνεται τα καπουτσίνο. Έχω πάρει εδώ το νεκτάριο και πάω να τα χτυπήσω. Αλλά, άντε φύγε από το χάμα. Δηλαδή, ήδη αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Σοβαρολογείς. Split. Πούλα όλα τα άλλα και αγόρασε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάνουν split τα κλωστήρια Μυκόνου, μεγάλο. Ναι. Ναι, ναι, αγόρασε τα όλα, σου λέω, πρέπει παιδάκι μου. Πούλα τα άλλα, αγόρασε αυτά. Ναι, κλωστήρια Μυκόνου, σου λέω. Τώρα, όλα τα λεφτά. Οικονομήσω. Είναι έγκυρη πηγή. Εγκυρότατη, μέσα από το νησί, ρε παιδάκι μου. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Πού το είπαν οι άνθρωποι. Το κινητό μου, να δώσω εντολή. Όχι, πού είναι το κινητό μου. Γκαρσόν! Το κινητό μου. Μην μιλάς λίγο. Ναι, 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 αγόρασε 500 κομμάτια κλωστήρια Μυκόνου.